Γεια σας, είμαι η Χαρούλα Αραπουλίδου, η πρόεδρος της Μεταμόρφωσης. Ένα μήνυμα από εμάς για όλους εσάς. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι θέτοντας ασπίδα για εμάς και για τους γύρω μας. Μένουμε σπίτι για να μας βρει το αύριο όλους υγιείς και όλους ενωμένους. Μένουμε σπίτι. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βιώνει η χώρα μας, μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και αφήνουμε τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι να φροντίζουν για μας. Μένουμε σπίτι για να είμαστε υγιείς. Εμείς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γεια σας. Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιβερών. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι η επόμενη μέρα να μας βρει όλους μα όλους κοντά στις αγαπημένα μας πρόσωπα με υγεία, ευτυχία και χαρά. Χωρίς αρρώστιες και χωρίς θλίψη. Να είστε καλά. Η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη για όλους μας. Για να μπορέσουμε όμως να βγούμε αλόβητοι από αυτή, επιβάλλεται να αναπτύξουμε αίσθημα υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Η κοινότητα Κρόκου εύχεται το φως της Ανάστασης να φωτίζει τη ζωή μας, γεμίζοντάς την με αγάπη και αλληλεγγύη. Χριστός Ανέστη. Μένουμε σπίτι μας. Είναι δύσκολο να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, έχουν αλλάξει οι καθημερινές μας συνήθειες. Η ψυχολογική κόπωση στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας και των συμπολιτών μας είναι μεγάλη. Ωστόσο, καθένας προσωπικά πρέπει να δείξει αυτοσυγκράτηση, αυτοπιθαρχία και να προσαρμόζεται καθημερινά στις οδηγίες των ειδικών, στις οδηγίες των επιστημόνων. Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι μας με υγεία, πρωτίστως με υγεία, με ελπίδα, αισιοδοξία, αντικρίζουμε το αύριο, αντικρίζουμε το μέλλον.